Να δούμε τώρα και την πλευρά του Άρη. Ο coach ήταν δυσαρεστημένος από το πρώτο δεκάλεπτο, αλλά από εκεί και πέρα, όσο εγώ τον είδα στον πάγκο, ένιωθε κάπως καλύτερα με την ομαδική προσπάθεια στα υπόλοιπα τρία δεκάλεπτα, που ο Άρης ήταν ανταγωνιστικός. Εντάξει, ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι όταν ένα παιχνίδι κυμαίνεται σε αυτές τις διαφορές. Παρ' όλα αυτά, είμαστε μια καινούργια ομάδα. Αυτό πρέπει και εμείς να καταλάβουμε είναι ότι ακόμα και όταν τα πράγματα ξεκινάνε άσχημα, είναι πολύ σημαντικό όσο είμαστε στην αρχή και γνωρίζουμε ακόμα ένας τον άλλον, να μένουμε μαζί, να μένουμε ενωμένοι και να προσπαθούμε να κερδίζουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από κάθε κατοχή. Ειδικά απέναντι σε μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός στην έδρα του, που σήμερα νομίζω ότι μας σεβάστηκαν και με το παραπάνω. Πραγματικά τους οξύνουν πολλά συγχαρητήρια για τον τρόπο που έπαιξαν. Οπότε αυτή θεωρώ ότι ήταν η εικόνα του παιχνιδιού. Πραγματικά τα παιδιά προσπάθησαν και στο δεύτερο δεκάλεπτο και για αρκετό μεγάλο διάστημα και στο δεύτερο ημίχρονο μέχρι να ξεμείνουμε από δυνάμεις. Είδατε ότι είχαμε πρόβλημα και με φάουλ και γενικότερα στο rotation. Προχωράμε. Για μας ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσαμε να κερδίσουμε αρκετά, πολλά πράγματα. Θα κρατήσουμε αυτά και συνεχίζουμε, γιατί τώρα πραγματικά και για το EuroCup και για το ελληνικό πρωτάθλημα έρχονται πολύ σημαντικές αναμετρήσεις. Έχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, coach, η προσαρμογή της φετινής ομάδας, αυτό που ζητάτε? Θέλει παραπάνω χρόνο σε σχέση με αυτό που είδαμε την προηγούμενη χρονιά, για παράδειγμα? Θα χρειαστεί παραπάνω χρόνος μόνο και μόνο για το γεγονός ότι δυστυχώς είναι σαν να μην κάναμε προετοιμασία φέτος. Είχαμε τόσα πολλά προβλήματα τραυματισμών που η προετοιμασία μας ήταν λιπέστατη. Ο Βασίλης έλειπε για αρκετά μεγάλο διάστημα λόγω των υποχρεώσεων του με την Εθνική. Οπότε εμείς ουσιαστικά μαζευτήκαμε σε σχετικά πλήρες ρόστερ στο πρώτο επίσημο παιχνίδι που είχαμε στη Βενέτσια. Και από εκεί και έπειτα, χωρίς να έχουμε ευκαιρία για πολλή προπόνηση, πρέπει μέσα από τα παιχνίδια να μονταριστούμε, να βρούμε τη χημεία μας και της συνεργασίας μας. Και όπως βλέπετε, ακόμη έρχονται παιδιά. Δηλαδή και ο Ντιμόι μπήκε σήμερα, περιμένουμε και το Λαζεύσκι τις επόμενες μέρες ή εβδομάδες. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια λίγο απαιτητική διαδικασία. Γι' αυτό είναι σημαντικό να μένουμε όλοι μαζί, να έχουμε πίστη στη δουλειά μας και σε αυτό που κάνουμε. Και όπως ήδη έχουμε δείξει σε παιχνίδια, όπως απέναντι στη Λιέτκα Μπέλης, αλλά και σε διαστήματα άλλων αγώνων, ξέρουμε και είμαστε σίγουροι ότι όταν θα φτάσουμε στο επιθυμητό βαθμό ετοιμότητας, τότε θα είμαστε αυτοί που θέλουμε και αυτοί που πρέπει. Πρώτο παιχνίδι για το Χοντζ, η πρώτη εικόνα. Εντάξει, ο Τιμό είναι ένα πολύ ποιοτικό παιδί, το ξέρουμε, μας έλειψε πάρα πολύ, τον περιμέναμε, τον χρειαζόμαστε. Θέλει το χρόνο του. Ουσιαστικά είναι 2-2,5 μήνες χωρίς προπόνηση, χωρίς παιχνίδια, χωρίς ρυθμό. Θεωρώ ότι κατοχή με κατοχή, παιχνίδι με παιχνίδι, θα είναι και καλύτερος. Το σημαντικό είναι ότι μπαίνει ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα της ομάδας. Η ομάδα αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι συμπαγής και από εκεί και έπειτα όποιος μπαίνει στην ομάδα να βοηθάει και να συνεισφέρει όσο καλύτερα μπορεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ.